παράταξη και θέλω μάλιστα να πω κατηγορηματικά, επειδή υπάρχουν κάποια site, θα έλεγα, ή κάποια μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι παραπλανούν το κοινό. Και θα ήθελα να πω ότι έχουν ρίξει τόση λάσπη στο δικό μου πρόσωπο προεκλογικά και συνεχίζουν μάλιστα αυτές τις μέρες και λέμε ότι εμείς αδιαφορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Επομένως, αυτό που έχω να πω εγώ και το δηλώνω δημοσίως, εκπροσωπώντας τους 16 μαζί με εμένα περιφερειακούς συμβούλους που είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κανέναν δεν έγινε καμία πρόταση και μάλιστα σας το λέω με σιγουριά, γιατί κάποιοι θα πούν πώς λέμε σιγουριά, γιατί έχω μία καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους και μάλιστα επειδή όλοι είναι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στην περιφέρεια και μάλιστα έλεγα ότι η παράταξή μας έχει τους πιο έμπειρους στελέχη του Περιφερειακού Συμβούλου, είτε από τον πρώτο βαθμό είτε από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Έχουμε κινήσει στα μένη τις προτάσεις, το πρόγραμμά μας, το σχεδιασμό μας, τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει και πάνω σε αυτούς τους άξονες θα ακολουθήσουμε. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση αυτήν την χρονική στιγμή που μιλάμε να έχει δεχτεί κανένας πρόταση. Και η παράταξή μας είναι ενωμένη. Όσο και να θέλουν κάποιοι να διασπαθήσουν ή να πούν οτιδήποτε άλλα πράγματα. Είστε απολύτως βέβαιος ότι για τα επόμενα 4 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής, θα έλεγε κάποιος από τους 16 να συμφωνήσει από την πίσω πόρτα και να συμμετέχει ουσιαστικά στην παράταξη του κυρίου Μέτριου. Για τα επόμενα 4 χρόνια δεν μπορεί να είναι κανένα κύριο Μέτριο. Έχετε δώσει τα χέρια γιατί, λοιπόν. Την, εγώ απλά λέω αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή ακούγονται και μάλιστα γράφονται και λέω παραπλανητικά. Στην άφησα ότι ο κύριος Τοψίδης έχει χάσει τα θέλη την πλειοψηφία του συμβούλου του. Δηλώνω ότι δεν έχει χαθεί κανείς και όλοι οι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά στις αξίες, στις θέσεις της παράταξής μου. Δηλαδή στα επόμενα περιφερειακά συμβούλια, σε ένα θέμα το οποίο ως